που μπορώ να συνεισφέρω στην κουβέντα αυτή είναι ότι καμιά φορά η τεκμηρίωση και η μυθοπλασία, τα όρια χάνονται λίγο. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί πιστεύουν ότι η έκρηξη στην πλατεία Ηρώων και η σύλληψη του Βασμουλάκη, του ζωγράφου, είναι η φαντασία μου, η καλπάζουσα φαντασία μου. Δεν είναι έτσι. Το Βασμουλάκη τον πιάσανε στον Πειραιά όταν εξεράγει ένα βαλιτσάκι σε ένα πάγκο εκεί κοντά στο ρολόι, ένα παρκάκι πρέπει να ήταν, και επειδή πήγε να φωτογραφίσει τον πάγκο, τον συλλάβανε και όλη τη νύχτα τον ανακρίνονται, και την άλλη μέρα πήγανε και στο σπίτι του, το οποίο κάνανε φίλο και φτερό. Λοιπόν, δεν είναι φαντασία. Εγώ με την ανάκριση όπως έγινε και με τους διαλόγους όπως έγιναν, μάλλον το φρέναρα αυτό που θα μπορούσα να είχα κάνει, και έμεινε στα λόγια εκεί, δεν είχε μείνει στα λόγια, φαίνεται. Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι ένα, νομίζω αξίζει να σχολιαστεί, ότι και το κλασικό, το στερεότυπο ότι η πραγματικότητα ξεπερνά συνήθως και την τέχνη ισχύει σε πάρα πολλά, και σε αυτό οπωσδήποτε. Και ένα άλλο σχόλιο που μπορεί να είναι η ταινία είναι και η πόλη, τουλάχιστον αυτή η περιοχή της πόλης από Ψηρή έως Γκάζι και Κεραμικός, που από τη στιγμή που δεν είναι πλέον τα Εξάρχεια η καρδιά των τεχνών, αλλά πιο πολύ της πολιτικής αντιπαράθεσης, γι' αυτό επέμεινα και σε αυτές στην χαρτογράφηση από ψηλά, για να φανεί λίγο πολύ ότι γυρίζουμε στα ίδια τετράγωνα, και οι σχολές και οι συναυλίες και όλα αυτά. Η ταινία έγινε, έβαλα κάτω ό,τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, και πήγαμε παντού με την ταινία, αλλά μας πήγανε εκεί, τα γεγονότα μας πηγαίνουν εκεί. Το μόνο που δεν καταγράψαμε ήταν τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης, που ήταν τις ίδιες μέρες και έκαναν και φοβερή φασαρία με τα πυροτεχνήματα και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι η περίοδο της κρίσης, η οποία δημιουργεί, πως το να εμπνέει νέους δημιουργούς, ότι κανένας δεν παρατάει, δεν γίνεται ένας παθητικός άνθρωπος, αλλά γίνεται ένας δημιουργός, έστω μικρού, μεγάλου, δεν έχει σημασία, ελληνικούς. Και αυτό είναι το ένα. Και ποια είναι η τύχη όλης αυτής της δημιουργικότητας, γιατί υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα εδώ και νομίζω 10 χρόνια, η οποία κάπου συνεχώς είναι σαν να βλέπουμε πυροτεχνήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία συνέχεια, δεν δημιουργούνται καινούργια κινήματα, δεν περίμενε κανένας ότι από όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κίνημα, ας το πούμε, αντίστοιχο μουσικό, ένα κίνημα αντίστοιχο εικαστικό, ένα κίνημα ακόμα και κινηματογραφικό, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει και μια μεγάλη παρεξήγηση αν έχει δημιουργηθεί ή όχι. Ένα λογοτεχνικό που δεν έχει δημιουργηθεί. Πώς το βλέπεις αυτό, επειδή το είδες αυτή την πρωτογενία, ας το πούμε, δημιουργία, ποια είναι η εξέλιξη της, αν την έχεις παρακολουθήσει? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 9 που γυρίστηκε η ταινία δεν είχαμε δει ακόμη τι σημαίνει κρίση σε όλο της το μέγεθος, αλλά και από πιο πριν, δηλαδή μετά από τους Ολυμπιακούς, που οτιδήποτε έγινε ήταν επιδοτούμενο και ήταν όλα σε υπερβολική, έτσι, διάσταση, κρατική τέχνη είχε γίνει. Γίνανε οι εκδηλώσεις αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων.
Εγώ έβλεπα σε βενιστάς νέους που αντιδρούσαν, δηλαδή την ομάδα τους γραφιτάδες γύρω από τον Βασμουλάκη που όντως φεύγανε ή πιάνανε τα στέκια εδώ, ψάχνανε τείχους, ψαχνόντουσαν γενικά. Παρακολουθούσα πολλά χρόνια από πριν τους ηθοποιούς στις εξετάσεις. Αυτό που είδατε, δεν ξέρω αν βγαίνει από την ταινία, είναι η προετοιμασία των εξετάσεων. Δυστυχώς οι εξετάσεις δεν μπόρεσα, δεν μου επιτράπει μάλλον, ήδη αυτό ότι μου επιτράπει να γυρίσω στις πρόβες τους, το θεώρησα αυτό σπουδαίο.